Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού. Μείνε στο τέλος του βίντεο για να δεις πώς να κάνεις σωστά αυτοεξέταση των μαστών σου. Η αυτοεξέταση πρέπει να ξεκινάει γύρω στο 20ο έτος της ηλικίας και να συνεχίζει εφόρου ζωής, ακόμα και αν η γυναίκα είναι σε εγκυμοσύνη είτε είναι σε εμμηνόπαυση. Η αυτοεξέταση δεν πρέπει να είναι μεμονωμένη, αλλά να είναι μέρος του ευρύτερου check-up που κάνει η γυναίκα για τον μαστό της. Το πόσο συχνά θα γίνεται αυτό το check-up θα το ορίσει ο γυναικολόγος σου ή ο χειρουργός μαστού σου, ανάλογα με τις εξετάσεις και το οικογενειακό σου ιστορικό. Παραδείγματος χάρη, κάποιες γυναίκες μπορεί να αρχίσουν μαστογραφία πολύ νωρίτερα από τα 40 έτη. Ειδικά αν είναι υψηλού ρίσκου για καρκίνο του μαστού, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι έχει στο οικογενειακό ιστορικό κάποιον συγγενή πρώτου βαθμού που έχει ή είχε περάσει καρκίνο του μαστού. Θα κρίνει επίσης και τη συχνότητα, αν χρειάζεται αιτήσια ή άμα χρειάζεται πιο αραιά. Όσον αφορά στην αυτοεξέταση, η οποία είπαμε είναι συμπληρωματική στο υπόλοιπο check-up, η λογική είναι να έχεις την επίγνωση των μαστών σου, να ξέρεις ποιο είναι το φυσιολογικό, ώστε να καταλάβεις εσύ αν δεις κάτι παθολογικό. Be breast aware, όπως γράφει. Η αυτοεξέταση θέλουμε ιδανικά να γίνεται 6 μέρες μετά την πρώτη μέρα της περίοδου. Για γυναίκες οι οποίες δεν έχουν περίοδο, μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε μέρα του μήνα. Η αυτοεξέταση έχει 2 steps. Πρώτα είναι να δεις, να επισκοπήσεις τους μαστούς και μετά είναι να τους ψηλαφίσεις. Για αρχή, στέκεσαι γυμνή μπροστά στον καθρέφτη με τα χέρια στα ισχύα σου, όπως δείχνει εδώ η εικόνα, και επισκοπείς το ύψος των θυλών, το μέγεθος, αν υπάρχει κάποια συμμετρία στον ένα μαστό σε σύγκριση με τον άλλον. Επισκοπείς το χρώμα, την υφή του δέρματος, την θηλή αν στρέφεται προς τα μέσα, αν έχει σολική όπως ονομάζεται. Έπειτα κάνεις το ίδιο αφού σηκώσεις τα χέρια πιο ψηλά από το κεφάλι. Επισκοπείς τους δύο μαστούς αν είναι συμμετρική ως προς το μέγεθος, το ύψος των θυλών, αν υπάρχει πάλι η σολική της θηλής, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στο σχήμα εφόσον άλλαξε η θέση των χεριών και των μαστών. Είπαμε η λογική πίσω από όλα αυτά είναι να μάθουμε ποια είναι η φυσιολογική εικόνα των μαστών. Έπειτα ακολουθεί η ψηλάφιση, η οποία μπορεί να γίνει είτε στο ντουζ, στο μπάνιο, είτε στο κρεβάτι μας. Όπως δείχνει η εικόνα, ανεβάζουμε το χέρι πάνω από το κεφάλι μας και φέρνουμε το αντίθετο χέρι για να ψηλάφισουμε τον μαστό. Η ψηλάφιση γίνεται με τα 3 δάχτυλά μας, όχι με τις ράγες των δακτύλων, αλλά με το μαλακό μέρος. Αφήνουμε τον μαστό να κρέμεται ομοιόμορφα, δεν τον πιάνουμε ανάμεσα στο χέρι μας. Χρησιμοποιούμε μόνο τα 3 δάχτυλα και με κυκλικές κινήσεις περνάμε από όλο τον μαστό ξανά και ξανά. Δεν ξεχνάμε την περιοχή της θηλής, την περιοχή της μασχάλης για κάποιον λεμφαδένα και την περιοχή της κλίδας γύρω γύρω από την κλίδα και πάνω φυσικά. Επίσης πιέζουμε τη θηλή ανάμεσα στα δάχτυλά μας για να δούμε αν υπάρχει κάποιο παθολογικό έκρημα όπως αίμα. Τα pattern της ψηλάφισης είναι αυτά που βλέπετε εδώ, τα οποία είναι με 3 δάχτυλα, είτε μπορούμε να πηγαίνουμε πάνω κάτω ακτινοτά, είτε από έξω προς τα μέσα σε ένα μεγάλο κύκλο και στο τέλος την θηλή, είτε πάνω κάτω αφήνοντας, εξετάζοντας όλο τον μαστό και δεν αφήνοντας κάτι απ' έξω, είτε με τα 3 δάχτυλα σε κυκλικές κινήσεις όλο τον μαστό. Είπαμε, δεν ξεχνάμε την περιοχή της μασχάλης, της κλίδας και της θηλής. Άρα συνοψίζοντας, κάνουμε την αυτοεξέταση συμπληρωματικά με το check-up μας. Η αυτοεξέταση έχει τη λογική να γνωρίζουμε ποιο είναι το φυσιολογικό μας, έτσι ώστε να καταλάβουμε αν υπάρχει κάτι παθολογικό, είτε επισκοπικά στην υφή του δέρματος, αλλαγή στο μέγεθος των μαστών, είτε άμα πιάσουμε κάποια μάζα που μας απασχολεί. Και όλα αυτά γίνονται γιατί αν ανακαλύψουμε κάτι νωρίς, τα ποσοστά επιβίωσης είναι πολύ μεγαλύτερα.